Όπως κάθε Κυριακή βράδυ, έχουμε και απόψε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Βασιλάκη, λογιστή και φοροτεχνικό, για να μας ενημερώσει για διάφορα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλάκη. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαναστασίου. Τι κάνετε, όλα καλά? Βεβαίως. Τώρα, ας μιλήσουμε για τα θέματα. Να μιλήσουμε, ναι. Βλέπω ότι είχαμε αυξημένες κατά 50% τις ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού στον προηγούμενο μήνα. Βεβαίως. Δηλαδή και γενικά έχουμε μια τάση να ρυθμίζονται μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού και να μην απορρίπτεται, δηλαδή να έχουμε ποσοστό αποδοχής 70% των ρυθμίσεων, να έχουμε φτάσει σε ένα ποσό το οποίο υπερβαίνει τα 7 δισεκατομμύρια και από εκεί και πέρα στην πραγματικότητα, δηλαδή ρυθμιζόμενο ποσό ρυθμιζόμενων οφειλών, από εκεί και πέρα να γίνονται αποδεκτές σχεδόν όλες οι ρυθμίσεις των ευάλωτων, να γίνεται η χρήση της προκαταβολής από τους ευάλωτους οφειλέτες για να σταματήσουν τον πληστηριασμό έστω και στο παραπέντε, όπως τα λέγαμε, και όλα αυτά να συμβαίνουν γιατί υπάρχει μια βελτίωση σε αυτή τη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού. Όταν λέτε βελτίωση, αναφέρεστε στην αποδοχή των ετοιμάτων που γίνονται από τους οφειλέτες? Στην υποχρεωτικότητα αποδοχής του αιτήματος όταν είναι ευάλωτος οφειλέτης, δηλαδή έχει του ευάλωτου τη βεβαίωση. Από εκεί και πέρα, των προτάσεων που κάνει κάποιος με βάση τα κριτήρια, ας πούμε τα εισοδηματικά του, τα πραγματικά του κριτήρια, και από εκεί και πέρα το ποσοστό αποδοχής, θα λέγαμε, από τους φορείς ξεπερνάει το 70% και είναι ένα ποσοστό πολύ υψηλό σε σχέση με τα προηγούμενα. Πολύ σωστά, είναι υψηλό το ποσοστό. Κύριε Βασιλάκη, πλέον υπάρχει και ένας τηρεσίας για τους ενοικιαστές που δεν πληρώνουν, σωστά? Βεβαίως θα υπάρξει, αλλά αυτό δηλαδή είναι αναμένεται. Μια ιδέα η οποία υπάρχει και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, εάν κάποιος ενοικιαστής φεύγει και αφήνει απλήρωτα είτε ενοίκια αλλά και λογαριασμούς, δηλαδή ρεύμα, νερό ή άλλες παροχές όπως λέμε, θα μπορεί να καταχωρείται σε ένα πληροφοριακό σύστημα η όλη του συμπεριφορά, και όταν είναι να συνάψει κάποια νέα μίσθωση, δηλαδή κάποια νέα ενοικίαση, θα μπορεί να λαμβάνει ο νέος ιδιοκτήτης γνώση περί της συμπεριφοράς του και να αποφασίζει με βάση αυτό και όχι στα τυφλά, όπως τα λέγαμε. Είναι σημαντικό πράγμα η φερεγγιότητα. Δεν μιλάμε για απλή, ας το πούμε, ασυνέπεια. Μιλάμε δηλαδή για ενός μηνός ενίκιο το οποίο μπορεί να καθυστερήσει κάποιος ή οτιδήποτε. Εδώ μιλάμε για καταχρηστική συμπεριφορά από την πλευρά του ενοικιαστή, που ενώ απολαμβάνει το μίσθιο, από την άλλη πλευρά αθετεί τις υποχρεώσεις του συστηματικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα είναι ενημερωμένοι οι ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητα και με αυτόν τον τρόπο δεν θα προχωρούν με ιδιαίτερη ευκολία στη μίσθωση σε ένα τέτοιο ενοικιαστή. Πολύ ωραία αυτή η ρύθμιση. Πολύ εξυπηρετική για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και έρχεται και μία απαλλαγή φόρου στα ενοίκια, έτσι ώστε να ανοίξει περισσότερο η αγορά. Ναι, είναι σημαντικό. 200.000 ακίνητα τα οποία είναι είτε κλειστά είτε είναι σε πλατφόρμες Airbnb, αλλά κυρίως τα κλειστά διαμερίσματα μιλάμε τώρα πάντα, πάνε, εάν ενοικιαστούν για 3 έτη, για τουλάχιστον 2 έτη θα έχουν απαλλαγή φόρου για τα εισοδήματα αυτά που εισπράττει ο ιδιοκτήτης. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα ποσοστό 15% έως 35%, και πάνω από 35.000 πάμε για 45%. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για αυτές τις δύο κλίμακες. Δηλαδή, στην περίπτωση των 1.000 ευρώ ενίκιο θα γλιτώσει 1.800 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο
ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου. Είναι πολύ σημαντικό, όπως λέμε, και αυτό το ποσό και δημιουργεί καλές συνθήκες για να επανέλθουν κάποια κλειστά διαμερίσματα στην αγορά και να ενοικιαστούν και να δώσουν λύση στεγαστική σε ανθρώπους οι οποίοι το έχουν ανάγκη. Πολύ καλό αυτό. Ενδεχομένως να πέσουν και λίγο τα μισθώματα των ακινήτων που είναι πάρα πολύ ψηλά. Κύριε Βασιλάκη, τι θα ισχύσει με τις συντάξεις χειρίας, τι περικοπές ακριβώς θα γίνουν, ποια είναι τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση? Κοιτάξτε τώρα, μιλάμε για το ιδιωτικό τομέα της συντάξης, οι οποίες θα έπρεπε να περικοπούν στο 50% και κατ' ουσίαν, δηλαδή αν την πρώτη περίοδο είναι 70% το ποσοστό που πήραν από το θανόντα, δηλαδή από τη σύνταξη χειρίας, να πέσουν κατ' ουσίαν στο 35%, δηλαδή να πέσουν στο 50% της αρχικής σύνταξης που πήραν. Εφόσον βέβαια έχουν και άλλη σύνταξη δική τους, δηλαδή σύνταξη αυτοτελή, όπως λέμε, που έχει κάποιος που έχει και τη σύνταξη χειρίας του θανόντος. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν σκέψεις να μην αναζητηθούν τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί και έχουν δοθεί διότι δεν δόθηκε εντολή να εφαρμοστεί το λογισμικό και να γίνουν οι περικοπές αυτές του ποσοστού αφού έχουν περάσει τα 3 έτη που λαμβάνουν τη σύνταξη του θανόντος. Λέγεται λοιπόν ότι είτε θα επιλεγεί η λύση να αποφασίζει ο συνταξιούχος, η συνταξιούχος από πού θέλει να περικοπεί εν μέρη η σύνταξη, ή το δεύτερο σχέδιο είναι να υπάρξουν κριτήρια, δηλαδή ούτως ώστε η περικοπή να είναι ελάχιστη. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει η βασική σκέψη που σας είπα, να μην υπάρξει αναδρομική χρήση, δηλαδή και περικοπή των συντάξεων, και αυτό βέβαια θα το δούμε πώς θα υλοποιηθεί στην πραγματικότητα. Θα ήταν σκόπιμο να μην υπάρξει αναδρομική εφαρμογή αυτού του μέτρου, γιατί είναι πολύ κρίμα. Άνθρωποι που δεν ευθύνονται σε κάτι, έλαβαν κάποια χρήματα παραπάνω, είναι κρίμα να αναζητηθούν πίσω, ενώ προφανώς έχουν εξοδευτεί. Ας εφαρμοστεί για το μέλλον, θεωρώ ότι είναι πιο σωστή αυτή η ρύθμιση. Κύριε Βασιλάκη, τι ακριβώς έλεγχοι θα γίνουν στα συστήματα IRIS, POS και τι ακριβώς συμβαίνει με τις έξυπνες ταμιακές? Δεν είναι έξυπνες, είναι αυτό που θα λέγαμε παράτυπες. Δηλαδή, ακούστε να δείτε τι συμβαίνει. Όταν υπάρχει λογισμικό το οποίο σβήνει, όταν σβήνει έσοδα, διότι δεν διαβιβάζονται στο e-send, παράδειγμα σας λέω τώρα, είτε και διαβιβάζεται στο τέλος το e-send κάτι διαφορετικό από αυτό που χτυπήθηκε μέσα στην ημέρα, δηλαδή κανονικά σαν ημερήσια έσοδα. Όταν έχουμε με το IRIS μη ενεργοποίηση, όταν έχουμε με τα POS μη χρήση ολοκληρωτική, όπως λέμε, δηλαδή κανονική σύνδεση το POS με διασύνδεση με τα ταμιακά συστήματα, όλα αυτά χτυπάνε καμπανάκι ως προς το εξής. Κάποια επιχείρηση δεν δηλώνει έσοδα ανάλογα με τις κατηγορίες της τα έσοδα. Και αυτό, ας το πούμε, σε σχέση με τη διαβίβαση του αριθμού των αποδείξεων, παράδειγμα σας λέω, όλα αυτά όταν συμβαίνουν και συμβαίνουν περιορισμένα, χτυπάει καμπανάκι στην ΑΔΕ ότι ελέγξτε είτε έμεσα είτε άμεσα αυτή την επιχείρηση και είναι στα κριτήρια του ελέγχου. Λαμβάνετε υπόψη βέβαια ότι εφόσον ανακαλυφθεί κάτι τέτοιο, οι ποινές και όλα τα συμπαραμαρτούντα είναι πολύ αυστηρές και είναι πολύ μεγάλα τα πρόστιμα. Φτάνουν και στο λουκέτο επιχειρήσεων για μη έκδοση, για οτιδήποτε από 2 έως 10 μέρες, και άλλες ποινές οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για τη φορολογική συμμόρφωση. Πάντοτε εφαρμόζονται πολύ αυστηρές ποινές, πολύ σκληρά μέτρα στους φορολογικούς παραβάτες, εφόσον φυσικά αυτοί πιαστούν στα δίχτυα της ΑΔΕ. Κύριε Βασιλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας τα ξαναπείτε, όχι αυτά, άλλα θέματα, την επόμενη Κυριακή. Βεβαίως, πάντα στη διάθεσή σας. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.